Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πόσο καιρό έχετε να δείτε μια σοπράνο να δίνει συνέντευξη? Ίσως στην κρατική τηλεόραση, ίσως και κάπου αλλού. Αλλά μου πείτε ότι είναι και ένα θέμα που το βλέπετε πολύ συχνά. Και πώς τις φαντάζεστε, ίσως έτσι κάποιες υπέρβαρες κυρίες που τραγουδούν καταπληκτικά? Το άκουσμα και μόνο της λέξης σοπράνο, το μυαλό πολλών πηγαίνει σε κάποια υπέρβαρη λυρική τραγουδίστρια που απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα εξεζητημένο κοινό. Η Κάτια Πάσχου διαφέρει. Δεν είναι μόνο η κοσμοπολίτικη άβρα της και η εμφάνιση που δένει απόλυτα με την αγγελική φωνή της, αλλά και ο τρόπος που συνδυάζει την ερμηνεία με τη σκηνική παρουσία. Ξεκίνησε από τον κλασικό χορό, σπούδασε θεατρολογία, έμαθε στην Αθήνα και στη Νέα Υόρκη τα μυστικά του λυρικού τραγουδιού και όταν επέστρεψε, βάλθηκε να βρει νέους τρόπους προσέγγισης της όπερας, κυρίως στο νεανικό κοινό. Πιάσε μου τα χέρια μπορείς, τα όνειρά μας αλυσίδα σε καφέ ασπίδα απέναντι θα μένουν. Με χλεύουν οι αξίες, μέσα μου θα ζουν, μαζί με ψυχές που αντιδρούν. Ένα θα γίνω, δεν έχω που να πάω, θα μείνω, μέχρι να φανεί μια νύχτα με αστέρια να σβήσει τη βροχή. Κυρίες και κύριοι, κυρία Κάτια Πάσχου, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Τι κάνετε? Ωραία. Είστε καλά? Έτσι θα το πάμε. Εσείς θα μου πείτε. Στον πληθυντικό. Στον ελληνικό. Είστε πολύ μικρότεροι από μένα, αλλά εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει να μιλάμε στον ελληνικό, θα μιλάμε στον ελληνικό. Νομίζω ναι. Ναι. Ξέρετε, ξέρετε, θα μου φύγει. Ξέρεις κάτι, καταρχάς, okay, θα πάμε στον ελληνικό. Δεν ήξερα με τι τραγούδι να σε καλωσορίσουμε. Λέω τώρα, αν της παίξουμε ένα ροκ, της αρέσει? Πολύ. Πολύ, ε. Ναι. Τι μουσική ακούς? Ακούω, μ' αρέσει πάρα πολύ η jazz. Η jazz. Ναι. Όπου και αυτή η δύσκολη μουσική. Όλα τα δύσκολα ναι. Μου πας. Δηλαδή η πολύ jazz μπορεί να σε κουράσει κάποια στιγμή. Είναι αυτό το... Ναι. Ναι. Η εναλλαγή είναι το πιο σωστό πράγμα νομίζω. Τι μονοπάτια είναι αυτά? Καταρχάς πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα ή πούμε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο. Που δεν ξέρω αν το περιμένεις και εσύ αυτό το βίντεο. Διότι αν κάποιοι δεν σε γνωρίζουν, κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί κάποιοι πρέπει να σε γνωρίζουν. Βέβαια, μέσα από το τραγούδι που ακούσαμε, πώς λεγόταν το συγκρότημα? Η Νεύμα. Η Νεύμα. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν από τους Νεύμα, αυτό το τραγούδι ακούστηκε πάρα πολύ. Καταρχάς, συγχαρητήρια που δέχτηκες να μπεις σε ένα ραπ τραγούδι. Δεν δέχτηκα, ήταν η δική μου ιδέα. Α! Εγώ βρήκα τα παιδιά, ναι. Μπράβο σου. Νομίζω ότι κάνεις καταπληκτικά βήματα στο να μπει η δική σου μουσική αυτή σε μονοπάτια πολύ πιο μαζικά. Να πούμε ότι δεν τραγουδάω όπερα στο βίντεο κλιπ, στο τραγούδι αυτό. Απλώς το λυρικό άκουσμα ήταν αυτό που ήθελα να περάσει. Μάλιστα. Στον κόσμο. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο που είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο. Είναι, ναι. Θα δείτε κάποιον πολύ γνωστό να σηκώνει την Κάτια και να κάνει κάτι Κάτια. Παρακαλώ, Κάτια εκεί τα απέναντι.
Έλειωσε ο Σάκης. Να πω ότι ήταν στα... Έλειωσε, σε κοιτούσε πραγματικά και προσπαθούσε να κάνει και το μαέστρο λίγο πίσω με την ορχήστρα. Αυτό έβλεπε. Ναι, δηλαδή. Μπορούμε να το ξαναδούμε λίγο το βίντεο. Ενώ... Είναι εκπληκτικός μαέστρος. Είναι εκπληκτικός μαέστρος γιατί κάποια στιγμή στο τέλος αρχίζει και κουνάει τα χέρια του σαν μαέστρος. Και πολύ σωστά. Ναι, σε σηκώνει από το τραπέζι και είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που κάνει γιατί σηκώνει μια σοπράνο και νομίζω ότι κανείς δεν το περιμένει. Ναι, ούτε και η σοπράνο. Ούτε εσύ το περίμενες. Πώς ένιωσες που τραγούδησες ένα κοινό που δεν ήρθε έτοιμο να ακούσει όπερα? Γενικώς τραγούδησα τη Σεντίφ Πιάφ το La Vie en Rose. Ναι, okay, το τραγούδι είναι πολύ γνωστό, αλλά θέλω να πω ότι δεν περίμενε μια φωνή. Μια λυρική εσύ φωνή. Και βέβαια το τραγούδισε, αλλά το είπε. Το είπα full extra. Ακριβώς. Full extra. Για το Σάκη. Ναι. Ήμουνα λίγο. Καθόμουνα στο τραπέζι. Και ακούω το όνομά μου και τώρα να έρθει η Κάτια Πάσχου, λέω, δεν είναι αλήθεια αυτό. Ξανά ο Σάκης, Κάτια Πάσχου, τρίτη φορά δεν μπορούσα να αφήσω το Σάκη να με φωνάζει, σηκώθηκα, παρόλο που, εντάξει, έχω μια συστολή, δεν μ' αρέσει πολύ να το κάνω αυτό. Εντάξει, λογικό είναι, σε καταλαβαίνω. Πώς νιώθεις που η δική σου μουσική που υπηρετείς και η φωνή σου δεν είναι μια μουσική που θα τη δούμε ούτε στα μπουζούκια ούτε σε χώρους. Είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν θα τη δούμε σε κλαμπ, θα τη δούμε στη Λυρική, θα τη δούμε σε κάποιο θέατρο, θα τη δούμε σε πολύ συγκεκριμένους χώρους. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι μπορεί να παρισφρήσει όπως αυτόν τον χώρο που... Μπορεί να μην περιμέναμε να τραγουδήσεις Edith Piaf, γιατί δεν το τραγούδησες πάλι, το ξαναλέω. Έβαλες όπερα μέσα. Ναι, ναι. Εντάξει, οπότε γι' αυτό και είπα ότι δεν περιμένει κανείς να ακούσει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Πόσο μπορεί να μπει τελικά σε άλλα μέρη? Η όπερα σε άλλα μέρη. Αυτό ήταν κάτι που έκανα. Εντάξει, τίποτα δεν είναι καινοτομία. Τα περισσότερα πράγματα που έκανα ήταν πράγματα που είχα δει στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε διάφορα project με αρκετούς συναδέλφους και για μέρη σαν το Half Note και τον Καζάρτε και τον Badminton. Α, ναι. Μάλιστα. Και ο στόχος ήταν πάντα αυτός. Πώς θα έρθει η όπερα, πώς θα βγάλουμε λίγο την όπερα, θα την αποδομήσουμε λίγο για να φέρουμε πιο πολύ κόσμο κοντά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και μακάρι να τα καταφέρετε. Ήδη πιστεύω με το νεύμα τη συνεργασία που έκανες, ήδη βάζεις μικρά-μικρά τουβλάκια και να χτίσεις πραγματικά μια κατάσταση που να μπει και κάπου διαφορετικά. Χωρίς να πειράζουμε καθόλου το προϊόν μας, το καλλιτεχνικό είδος αυτό, θέλαμε λίγο να την απαλλάξουμε από αυτές τις παγιωμένες αντιλήψεις. Και αντιλήψεις. Ναι, μάλιστα. Αυτό. Οι περισσότεροι συνάδελφοί σου είναι λίγο σνόμπ με τους λαϊκούς τραγουδιστές. Υπάρχουν εξαιρετικοί λαϊκοί τραγουδιστές. Ναι, εσύ το νιώθεις αυτό που λέω ή μπορεί να κάνω λάθος? Από μέσα που είμαι, όχι τόσο. Δηλαδή, αν μιλήσεις με τους συναδέλφους μου, θα δεις ότι. Θα σου πούνε πέντε τραγουδιστές λαϊκούς που τους πιστεύουν και τους θαυμάζουν και για τα φωνητικά τους προσόντα. Μπράβο. Και για τις αρμηνίες τους. Χαίρομαι. Άρα λοιπόν ίσως να είναι και πιο πολύ κάτι σαν φήμη αυτό παρά να είναι ουσία. Γιατί υπάρχει αυτή πάντως και η κόντρα του έντεχνου. Δεν πάω τώρα στην όπερα. Mm-hmm. Έντεχνου με λαϊκών. Η μουσική δεν είναι μία. Αυτό άντε, για. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες. Θα πω το τετριμένο ότι σε όλα τα είδη υπάρχουν πολύ καλά τραγούδια και πολύ όχι τόσο καλά τραγούδια. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Γιατί οι περισσότερες σοπράνο αλλά και οι τενόροι έχουν λίγα παραπανήσια κιλά που εσύ δεν τα έχεις και έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω καμιά φορά ότι πρέπει να φας για να γίνει σοπράνο. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Mm-hmm. Ίσως επειδή η ζωή του λυρικού τραγουδιστή είναι πάρα πολύ έντονη και συνήθως δεν ζει στο σπίτι του. Δηλαδή δεν έχει μία ρουτίνα που μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρα στο γυμναστήριο. Απλώς αλλάζει από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο και από πόλη σε πόλη και ζει λίγο κάπως σαν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι η φύση της δουλειάς αυτή να. Εσύ ταξιδεύεις παντού? Εγώ δεν ταξιδεύω σε αυτό το βαθμό. Οπότε έχω την πολυτέλεια να πηγαίνω στο γυμναστήριο συχνά. Είναι αλήθεια ότι η σοπράνο για να κρατάτε καλά τη φωνή σας καθημερινά κάνετε ασκήσεις? Ναι. Ναι. Αλήθεια. Δηλαδή πόσες ώρες την ημέρα ασκείσαι? Δεν θέλει πολλές ώρες άσκηση η φωνή όπως τα άλλα όργανα. Μπορείς να μην κάνεις μια άσκηση με τώρα? Προσευχόμουν να μην γίνει αυτό στον αέρα. Γιατί? Φαντάζομαι ότι είμαι ο Σάκης και σε σηκώνω πάνω. Τι, εκεί γιατί σηκώθηκες δηλαδή? Θες να το πω τρεις φορές? Κυρίες και κύριοι, Κάτια Πάσχου, ή Κάτια Πάσχου, ή Κάτια Πάσχου. Την τρίτη θα πεις δεν μπορώ τον Αρνάου του να τον αφήσω έτσι. Θα την κάνουμε μαζί? Ναι. Εντάξει. Ωραία. Συνήθως στην όπερα, ο λόγος δηλαδή που οι λυρικοί τραγουδιστές δεν χρειάζονται μικρόφωνο, είναι γιατί χρησιμοποιούμε το διάφραγμα. Η ιστορία, αν
πρέπει ή αν μπορώ να καταλάβω αν έχω φωνή mm-hmm. για να ασχοληθώ με την όπερα. Είναι κάτι που το καταλαβαίνεις σε τι ηλικία? Αυτό μας ρωτάνε πολλοί γονείς. Νομίζω η καλύτερη περίπτωση είναι ένα παιδί να ξεκινήσει όργανο νωρίς, να μπει σε μια χοροδία λίγο μετά, παιδική, και ίσως μέσα από τη χοροδία ο δάσκαλος να του πει πότε είναι η ώρα να πάει. Μάλιστα. Να κάνει κλασικό τραγούδι. Μάλιστα. Εγώ αυτό θα, αν είχα παιδιά, αυτό θα έκανα. Αυτό θα έκανες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν για την άσκηση. Ωραία. Πρέπει να νιώσεις τη σπονδυλική σου στήλη ευθεία. Ευθυτενής. Νιώσε την αναπνοή να είναι βαθιά, χαμηλά. Την πήρες λίγο ψηλά. Πού το κατάλαβες? Νιώσε βαθιά, βαθιά, λίγο πιο σαν να έχεις ένα βάρος εδώ. Ναι. Ωραία. Θα πω την άσκηση και μετά θα την κάνουμε μαζί. Εννοείται. Ωραία. Θα μου πεις αν είναι καλός ο τόνος για σένα αυτός. Δεν είναι καλός ο τόνος για μένα αυτός. Πιο χαμηλά. Δεν ξέρω, μέχρι να το πω. Πάμε. Άνοιξε στόμα. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Ναι, ναι. Αρκετά καλή αρχή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τα κιλά τα έχω. Για τενόρωση σε λίγο μπορώ να φτάσω τα. Τάκα, δεν έχω τίποτα. Και παίρνω και το σταρόπα και είμαστε τέλειο δίδυμο. Μπάριτο. Λοιπόν, τώρα πέρα από το χιούμορ, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχει την αίσθηση του χιούμορ που είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί προσπαθώ, ξέρεις, να είμαι πολύ. Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα, ούτε να το κάνω αστείο αυτό που κάνεις γιατί είναι το επάγγελμά σου. Αλλά πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι. Ναι. Και αν μπορεί κάποια στιγμή ένας άνθρωπος να καταλάβει αν το έχει ή δεν το έχει. Δηλαδή, αν εγώ μπορώ να έρθω και να σου πω ότι θέλω να το κάνω. Θα μπορέσει να μου κόψει το όνειρο πολύ γρήγορα λέγοντάς μου δεν κάνεις. Γι' αυτό. Όχι, δεν θα μπορέσω να στο κόψω το όνειρο. Γιατί κι εγώ άνθρωπος είμαι και μπορεί να κάνω λάθος. Ποια θεωρείς τη μεγαλύτερη σου στιγμή καλλιτεχνικά, ενώ πάνω στη σκηνή? Δεν μετράμε το σάκι. Όχι. Όλο που το πας το χιούμορ, μου αρέσει. Κάναμε λαμποέμ στη Λυρική και διεύθυνε ο Λουκάς Καρυτινός. Ήταν μια στιγμή που δεν ήξερα πώς τραγουδούσα, πώς συνέβαινε. Είχα αφαιθεί πλήρως στο μαέστρο. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μαέστρος που έχουμε στην Ελλάδα, ένα από τους καλύτερους. Και αφέθηκα πραγματικά στα χέρια του και ένιωθα ότι η φωνή μου έβγαινε αβίαστα. Μπράβο. Και ήταν. Ένιωθα τη στιγμή. Ωραία. Έχω παρακολουθήσει όπερα και θέλω να σου πω ότι έχω πετύχει. Ίσως να μην το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος αυτό που θα του έλεγα να το κάνει, έστω και μία φορά στη ζωή του, ακόμα και αν πει ότι λίγο αργότερα δεν θα το ξανακάνω. Το δέχομαι και αυτό, καταλαβαίνεις τι λέω. Θα μπορούσαν κάποιοι να πούν και να πούν ότι δεν το κατάλαβα ή δεν μου άρεσε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μία φορά στη ζωή σου πρέπει να πας. Έπεσα πάνω σε μία διαδικασία επιβράβευσης. Μπράβο, φωνές. Και ρωτώντας τον κύριο που ήταν δίπλα, γιατί ήταν γνώστης, έχει δει ό,τι μπορείς να φανταστείς, μου είπε ότι μπορείς και να τους γιουχάρεις. Λέω, ορίστε. Μου λέει, μπορείς σε μία όπερα. Την αποδοκιμασία σου ότι κάτι δεν πήγε καλά, να το κάνεις. Ισχύει αυτό? Ισχύει, ειδικά σε χώρες που έχουν γνώση. Δηλαδή το κοινό παρακολουθεί πολύ ζεστά και ξέρει και έχει ακούσει μεγάλους τραγουδιστές. Μπορείς να αποδοκιμάσεις τον καλλιτέχνη φωνάζοντας από το κοινό. Μου φάνηκε βίαιο, μου φάνηκε καταστροφικό, μου φάνηκε απέσιο. Αλλά όμως έτσι είναι. Έχω βρεθεί σε παράσταση, ναι. Να αποδοκιμάσουν. Ναι. Γιατί λες ότι έχει να κάνει με την παιδεία της χώρας αυτό? Γιατί έχει σχέση με τα ακούσματα που έχουν από το παρελθόν τους. Πρέπει να έχεις πολλή πειθαρχία στη ζωή σου. Έχω αρκετή πειθαρχία. Θα ήθελα να είχα λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Πες ότι ήμουν ελεύθερος και ήσουν ελεύθερη και γνωριζόμασταν σε ένα. Πας σε μπαρ. Πάω. Ναι. Να πιεις ένα ποτό, ας πούμε, τίποτα άλλο. Πάω. Και ήθελα να σε φλερτάρω. Ουσιαστικά, αν δεν ήξερα κάτι από τη Λυρική ή αν δεν ήξερα κάτι που να έχει σχέση με τη δουλειά σου, θα σε χαλούσε? Αν δεν ήξερες. Δεν ήξερα πράγματα. Μου έλεγες Λυρική και οκ, Λυρική, ναι. Εντάξει, πολλές φορές έχω περάσει απ' έξω. Δεν το λέω κιόλας. Ναι. Α, δεν το λες. Ναι. Γιατί ντρέπεσαι? Όχι, αρχίζει το πράγμα να γίνεται λίγο πολύπλοκο. Πολύπλοκο. έχεις νιώσει ότι. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θεωρώ ότι αν μου το έλεγες, θα λέγω. Και πες ότι μου αρέσει σαν γυναίκα με την έννοια ότι θέλω να φλερτάρω και να συνεχίσω αυτό το φλερτ. Θα σκέφτομαι πού να την πάω. Να την πάω να φάμε γύρω, να την πάω να φάμε σουβλάκι, να την πάω στα μπουζούκια, να την πάω σε ένα ξενιθάδικο να φάμε πατσά. Όλα αυτά μέσα μου νομίζω ότι έχουν τελειώσει. Γιατί θεωρώ ότι εσύ πρέπει να πηγαίνεις σε άλλους χώρους. Ναι. Κάνω λάθος?
Ναι. Χαίρομαι. Γι' αυτό δεν το πολύ λέω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σου έχει συμβεί δηλαδή με κάποιον άνθρωπο να πιστεύει τελείως διαφορετικά πράγματα για σένα και εσύ να ακριβώς να του λες άσε με ελεύθερη. Θα δεις, δεν είμαι έτσι. Όχι. Όχι. Γιατί μιλάμε ότι έχει προχωρήσει η γνωριμία. Σχέση, μάλιστα. Ναι. Σκέφτεσαι το γάμο, τα παιδιά. Ωραίες σκέψεις είναι και αυτές. Ας τις κάνουν οι άλλοι. Όχι, όχι, τις κάνω κι εγώ. Mm-hmm. Τις κάνεις. Πες μου το όνειρό σου τώρα για τη συνέχεια. Δηλαδή, είσαι σε μια νεότατη ηλικία. Η Ελλάδα είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να σου δώσει στη δουλειά σου. Πολύ περιορισμένο, λυρική κι αυτό. Τι βλέπεις παρακάτω? Η λυρική δεν είναι περιορισμένη αυτή τη στιγμή. Εννοώ σαν ότι μπορείς να κάνεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά μόνο εδώ στην Αθήνα, αν μείνεις εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο. Αν θέλει κανείς, μπορεί να κάνει πράγματα παντού και από εδώ. Υπάρχουν δηλαδή συνάδελφοι που το κάνουν. Ωραία. Αυτό. Εσύ έχεις κάνει και το Κάτια Πάσχου Project. Mm-hmm. Τι είναι αυτό? Είναι η ομάδα μου. Η ομάδα σου? Τι είναι η ομάδα σου? Έχω μία ομάδα από νέα παιδιά, νέοι καλλιτέχνες, μουσικοί και τραγουδιστές. Και τους έφερα μαζί και φτιάχνουμε ωραίες παραστάσεις. Που έχουν να κάνουν με όπερα. Είναι τη κλασική μουσική τα παιδιά, μάλιστα. Ναι. Και πού θα δούμε μια τέτοια, ας πούμε, παράσταση? Η έδρα μας είναι στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Α, οπότε ναι. Κάνεις εκεί ανατακτά, ναι, χρονικά διαστήματα, εμφανίζεσαι. Ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Είσαι περήφανη για κάποια από αυτές ήδη που έχεις κάνει? Είμαι περήφανη για όλες τις συναυλίες αυτές. Ναι. Δηλαδή, ναι. Είναι χορός, τραγούδι. Είναι. Με πυρήνα τη μουσική, αλλά έχει και στοιχεία θεατρικά. Ωραίο μου ακούγεται. Ναι, και ποιος μπορεί να έρθει, μπορεί να μπει κι άλλος κόσμος? Πάλι είναι στη λογική ότι κάνω την κλασική μουσική πιο προσιτή. Ωραία. Γιατί ο λόγος πάντα δίνει μια αλλιώς. Αν μας ακούει κάποια κυρία ή κάποιος κύριος που θεωρεί ότι μπορεί να μπει στην ομάδα, ψάχνει και σε βρίσκει για να μπει στην ομάδα, δέχεσαι κι άλλους κόσμους? Δέχομαι στην ομάδα φυσικά. Κυρίως νέα παιδιά. Που έχουν κάνει σπουδές στην κλασική μουσική. Μάλιστα. Είτε είναι μουσική, είτε είναι τραγουδιστές. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μείνω στο Κάτια Πάσχου Project για να μπει ο κόσμος και να το δει. Να πω κάτι για το Κάτια Πάσχου Project. Βεβαίως. Αυτό που με συγκίνησε τόσο πολύ σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι με το που ξεκίνησα κάτι που πραγματικά ξεκίνησε μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου, ήρθαν γύρω μου πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι να με βοηθήσουν. Και πρώτος και καλύτερος ο project manager μου, ο Στάθης Τζάρος. Και είμαι τόσο ευγνώμων, γιατί όταν θες κάτι να πετύχεις, ακόμα και αν δεν έχεις χρήματα, αν δεν έχεις την οικονομική βάση, πάντα θα βρεθούν λύσεις. Μόνο και μόνο από το πάθος εννοείς και την αγάπη. Γιατί θα υπάρξουν άνθρωποι που θα θέλουν να σε βοηθήσουν. Και θα σε πιστέψουν. Ναι. Πραγματικά όλο αυτό που υπηρετείς είναι κάτι για τους περισσότερους εννοώ και για τον περισσότερο πληθυσμό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θεωρώ ότι είναι δυστυχώς, γιατί είναι μια μαγική μουσική αυτό που ακριβώς συμβαίνει. Αλλά είσαι τόσο φυσιολογικός άνθρωπος, τόσο γλυκιά και καταλαβαίνω και την ποιότητά σου και την επιτυχία σου και γιατί σε θεωρούν από τα καλύτερα πρόσωπα πάνω στη δουλειά σου που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, πραγματικά, κάθε φορά που μιλάμε για σένα, ακούγονται μόνο τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή στο Ίδρυμα Θεοχαράκη θα έρθω για να. Θα περιμένω. Ναι, θα έρθω για να δω, γιατί. Εντάξει, το έχω δει και σε κάρτα που είχε κάνει δύο παραστάσεις τώρα πρόσφατα. Ήταν δύο ημερομηνίες στην ίδια κάρτα, δεν ήτανε? Ναι, ναι. Είδες, θυμάμαι, για να μην νομίζω ότι σου λέω ψέματα. Έχουν γίνει και οι δύο. Έχουν γίνει και οι δύο. Και τώρα το επόμενο ραντεβού, δηλαδή. Το επόμενο ραντεβού από το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη. Άρα λοιπόν. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και που μας έκανες την τιμή να έρθεις στην εκπομπή. Και εμένα ήταν τιμή μου που γνώρισα έναν πάρα πολύ ζεστό άνθρωπο. Ευχαριστώ σαν και εσένα. Πάρα πολύ.